Έχουμε τον χρόνο. Τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Φυσικά μέσω Skype, όλες τις συνδέσεις μας τον βλέπουμε εδώ στο σπίτι του. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, κύριε Οικονόμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα μάθουμε να λειτουργούμε έτσι τώρα για ένα αρκετά ικανό χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ. Νομίζω αυτό είναι το πιο ασφαλές και είναι και ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι μένουμε σπίτι. Το μείζον είναι να καταφέρουμε να μην διαδοθεί ο ιός και να μην χάσουμε πολλούς συμπολίτες μας. Αυτό είναι το μείζον. Όλα τα άλλα θα τα ξαναφτιάξουμε, κύριε Οικονόμου. Αυτό όμως δεν ξαναφτιάχνεται. Όχι, ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μπροστά μας κάποιες μέρες μάχης, πειθαρχίας, αυτοπεριορισμού. Θα ξεβολευτούμε λίγο. Θα μάθουμε να δουλεύουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα χάσουμε και χρήματα. Εγώ δεν αποκριθώ ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις οικονομικές. Προφανώς θα υπάρξουν. Αλλά όλα αυτά θα τα ξεχάσουμε εάν κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη. Εδώ τώρα έχουμε σήμερα από τις 6 το πρωί, είναι περίπου 3 ώρες που έχει ξεκινήσει η καθολική απαγόρευση, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε εμείς από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σε διάφορες περιοχές της χώρας είναι ότι εξελίσσεται σχετικά ομαλά. Είναι μια πρώτη μέρα αναγνωριστική, αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω έχει προσαρμοστεί, έτσι. Ένα λεπτό, να πούμε κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι όλες τις προηγούμενες μέρες είχαν προχωρήσει σε έναν αυτοπεριορισμό και σε μια προσοχή, δεν αλλάζει τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτός που πήγαινε στη δουλειά του, γίνεται στο σπίτι του, πήγαινε να κάνει τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ και στο φαρμακείο και έκανε τις αναγκαίες μετακινήσεις για την οικογένειά του, αυτό θα κάνει και τώρα, κύριε. Εντάξει, έχει μια γραφειοκρατία βέβαια τώρα. Πρέπει να κάνει ένα έγγραφο ή να στείλει ένα SMS. Η γραφειοκρατία μπαίνει γιατί πρέπει να πειθαρχήσουν και εκείνοι που δεν είχαν αυτοπεριοριστεί. Αν είχαν όλοι αυτοπεριοριστεί, δεν θα χρειαζόταν. Θα να ξεκαθαρίσω κάτι. Κανένα μας δεν είναι ευχάριστος από την κυβέρνηση λαμβάνοντας τέτοια μέτρα. Ούτε κανένα μας εξελέγει με σκοπό να λάβει τέτοια μέτρα. Τώρα όμως πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για να πετύχουμε. Προσέξτε, η Ελλάδα παραμένει σε ένα καλό σημείο, αν και τα 94 χθεσινά κρούσματα είναι ένα καμπανάκι, ούτε να μας ανησυχήσει. Είμαστε όμως σε ένα καλό σημείο. Δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Ιταλία που είναι το παράδειγμα. Η Ισπανία δυστυχώς που βλέπω πηγαίνει πολύ δύσκολα. Και η Γαλλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία. Λοιπόν, το ότι εμείς ακόμα κρατιόμαστε είναι ελπιδοφόρο. Αλλά τονίζω, για να το κερδίσουμε, οι μέρες που ακολουθούν είναι οι κρίσιμες. Αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, σε εισαγωγικά, είναι λόγω των μέτρων, των έγκαιρων μέτρων που έχουν ληφθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση είναι κάποια βήματα μπροστά στα μέτρα. Θέλω να σας μεταφέρω μία σκηνή όπως την έζησα. Όταν αποφασίσαμε εμείς να κλείσουμε τα σχολεία, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο η Ιταλία είχε κλείσει τα σχολεία λίγες μέρες πριν. Τότε δεχθήκαμε από ομολόγους μας στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μία κριτική, μία γκρίνια γιατί η Ελλάδα κλείνει τα σχολεία και στέλνει έτσι ένα μήνυμα, ας το πούμε έτσι, πανικού. Παρατάφε τότε ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών και να κλείσει τα σχολεία. Οι χώρες που εκείνη τη μέρα γκρίνιαζαν, προσέξτε κύριε Οικονόμου, μπήκαν γρηγορότερα από εμάς στην απαγόρευση ολικής κυκλοφορίας. Άρα επειδή νιώθηκε η κατάσταση τους. Η κατάστασή τους εκεί γρηγορότερα από ό,τι σε εμάς. Πράγματι έχουμε πάει μέχρι εμείς καλά, διότι μέτρα τα πήραμε γρηγορότερα. Είδατε και το άρθρο του κυρίου Μόσιαλου. Βεβαίως, παραστατικά το προβάλαμε πριν. Κύριε Υπουργέ, κάντε μου μια χάρη να πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Είναι πολύ πιεστικό και ερχόμαστε εδώ στο σημείο που μιλάμε. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που τον έχουμε σε σύνδεση πάντα κοντά μας από την κατοικία του. Κάνει και αυτός πράξη το μένουμε σπίτι όσο μπορεί, φυσικά και ο ίδιος και του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του. Αμέσως μετά, όταν είναι να χρειαστεί να πάει κάπου, φυσικά και θα πάει. Προβλέπετε. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είπαμε λοιπόν για τα μέτρα, τα εμπροστοβαρή που παίρνει η κυβέρνηση. Και εγώ έχω μετακινήσει πάρα πολύ τις μετακινήσεις μου. Τα μέλη της κυβερνήσεως έχουμε προμηθευτεί όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορούμε να κάνουμε τηλεδιασκέψεις ακόμα και από το σπίτι μας. Οι ώρες και οι μέρες που θα πηγαίνουν στο Υπουργείο θα είναι πολύ πολύ λιγότερες και μόνο για εργασίες απολύτως απαραίτητες που δεν μπορεί να γίνεται από το σπίτι. Και ασφαλώς και εγώ και η οικογένειά μου μπαίνουμε σε ένα είδος αυτοπεριορισμού. Έτσι. Δεν αλλάζει κάτι επειδή εγώ είμαι υπουργός, κύριε Οικονόμου. Εντάξει, έχετε υποχρεώσεις προφανώς. Έχετε ένα πολύ μεγάλο Υπουργείο. Όλοι πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτήν την εθνική μάχη να μην εξαπλωθεί ο ιός. Και ο ιός δεν ξεχωρίζει αξιώματα, κοινωνικές τάξεις, πορτοφόλια. Έτσι. Φίλου, είμαστε όλοι ίσοι απέναντί του. Έτσι είναι. Έτσι. Κύριε Υπουργέ, τώρα με ρωτούν εδώ κάποιοι φίλοι, τι γίνεται με κάποιους ενδεχομένως που δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. ΙΚΑ είναι αυτό. Εφορία είναι αυτό. Δόσεις είναι αυτό.
και δεν ανήκουν τώρα σε ΚΑΔ που έχουν προβλεφθεί από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, χάνουν τις ρυθμίσεις τους, χάνουν τις 120, τι κάνουν? Πρώτον, οι ΚΑΔ που έχουμε ανακοινώσει, είπαμε από την αρχή, θα έχουν μία δυναμικότητα και θα προστίθονται και καινούργιες κατηγορίες. Αύριο λογικά, επειδή σήμερα στις 4 η ώρα ο κύριος Σταϊκούρας έχει τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECOFIN, και άρα εκεί θα συζητηθούν και επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, το πιθανότερο είναι ότι αύριο θα έχουμε τις επιπλέον ανακοινώσεις και κάθε μέρα που θα υπάρχουν καινούργιες κατηγορίες. Και αυτό συνεχίζεται και τον Απρίλιο. Δεν σταματάει τώρα. Δηλαδή, όσο προχωράει. Θα προσθέτεται λοιπόν και νέες. Θα προσθέτεται. Μάλιστα. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ορισμένα πράγματα που θέλω να είναι σαφή στον ελληνικό λαό, κύριε Οικονόμου, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Αυτή η κρίση, το λέω τώρα από πλευράς οικονομίας, αφήνω την υγεία για τους λοιμοξιολόγους και τους ειδικούς. Σας πω τώρα για τη δική μου αρμοδιότητα, την οικονομία. Mm-hmm. Αυτή η κρίση δεν έχει τα χαρακτηριστικά αγώνα δρόμου 100 μέτρων. Έχει τα χαρακτηριστικά μαραθωνίου δρόμου. Τι εννοώ με αυτό? Στα 100 μέτρα μπαίνεις, τα δίνεις όλα, κάνεις ρεκόρ. Στο μαραθώνιο, αν μπεις και τα δώσεις όλα από την αρχή, mm-hmm. όπως κάποιοι κάνουνε, στα 10 χιλιόμετρα είσαι εγκαταλείψη. Αυτός που τερματίζει είναι αυτός που έκανε οικονομία δυνάμεων, κράτησε εφεδρίες, mm-hmm. για να αντέξει όταν αρχίζει η μεγάλη κούραση και η μεγάλη κόπωση. Αν σας έλεγα εδώ ότι έχουμε ένα φαινόμενο που σε 10 μέρες θα τελείωνε, θα σας έλεγα πάμε να βάλουμε όλους τους ΚΑΔ μέσα, πάμε να δούμε σε όλους αναστολή, ναι. πάμε να δούμε σε όλους 800 ευρώ και φύγαμε. Mm-hmm. Όταν όμως καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να κρατήσει, κύριε Οικονόμου, ένα μήνα, δύο μήνες, κάποιοι λένε τρεις μήνες. Ναι, αλλά τρέχουν ημερομηνίες, κύριε Υπουργέ, και υπάρχουν πράγματα που δεν παραπεριμένουν. Τέλος του μήνα, ας πούμε, άλλος πρέπει να πληρώσει τη δόση του. Τι κάνει? Δεν είμαστε τρελοί. Δεν πρόκειται κάποιος να έχει ποινές σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Προσέξτε όμως. Όχι, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο κάποιος που δεν είναι ενταγμένο η ΚΑΔ του στα μέτρα χάσει κάποια δόση, κάποια υποχρέωσή του, δεν θα έχει ποινή. Θα είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα προβλεφθεί τρόπος για να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο, κύριε mm-hmm. Οικονόμου. Δηλαδή, αλλά αυτό ισχύει και για τις 120. Χάνω τη 120 αν χάσω μια δόση. Ρωτάει ο λαός. Θα ισχύσει για όλα τα πρωτόγνωρα πράγματα που ζούμε. Μάλιστα. Όμως πρέπει να με αφήσετε να πω το μείζον. Εγώ θέλω να κάνω μια δημόσια έκκληση στον πατριωτισμό όσων με ακούν. Ασχέτως του αν σας έχουμε εντάξει στον ΚΑΔ που έχουμε δώσει αναστολή ή όχι. Όσες και όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας και ότι αυτά τα χρήματα δεν θα σας λείψουν, πρέπει να το κάνετε. Ακούστε γιατί, κύριε Οικονόμου. Το κράτος δεν έχει κάπου κρυμμένα μαγικά λεφτά. Το κράτος εισπράττει και πληρώνει. Εάν πάμε σε μια γενικευμένη παύση πληρωμών, τα έσοδα του κράτους θα είναι μηδέν. Εάν τα έσοδα του κράτους είναι μηδέν, αλλά τα έξοδα του κράτους είναι εξαιρετικά αυξημένα και λόγω του κορονοϊού, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο μαραθώνος που έλεγα προηγουμένως μας πηγαίνει στο να αποχωρήσουμε παρά στο να τερματίσουμε. Κατανοητό αυτό που λέτε, και σωστό. Και θα είναι κρίμα να κερδίσουμε τη μάχη της υγείας, αλλά να χάσουμε τη μάχη της οικονομίας. Ναι, αλλά μην χάσουμε και τις μισές μας εταιρείες, κύριε Υπουργέ, διότι υπάρχουν εταιρείες που δεν είναι στους ΚΑΔ που έχετε προβλέψει και οι οποίες θα βάλουν λουκέτο σε λίγο καιρό. Θα προστίθενται. Μάλιστα. Σας το είπα αυτό. Δεν είμαστε τρελοί. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας. Mm. Λέτε, κύριε Οικονόμου, εγώ να είχα όνειρο να είμαι υπουργός ανάπτυξης και να βγάζω κάθε μέρα τους κάτω των επιχειρήσεων που κλείνω. Λέτε γι' αυτό να ήθελα να γίνω υπουργός. Προφανώς όχι. Λοιπόν, είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δίνουμε όμως μάχες σε δύο διαφορετικά πεδία. Η μία, η μεγάλη και η πρωτεύουσα μάχη, προφανώς, είναι η μάχη της υγείας. Να mm-hmm. μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός. Σωστό. Αυτό δεν συζητάμε, γι' αυτό και λαμβάνω τα μέτρα. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη μάχη να διατηρήσουμε την ευστάθεια και των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Ώστε όταν τελειώσει αυτή η κρίση να έχει το κράτος δυνάμεις να πάμε με πάρα πολλά χρήματα και να δημιουργήσουμε ένα αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία ώστε να ξαναπάρουν μπρος όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν σας κρύβω. Έτσι. Ακούσατε, δεν έχει ξαναγίνει μια τέτοια άσκηση και μάλιστα προσέξτε σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί προσέξτε τώρα τι προβλήματα έχουμε. Έχουμε κλάδους
εξαιρετικά ικανούς στην επιχείρηση, καθαρά εξαγωγικούς, που θεωρητικά θα έλεγες αυτός τώρα δεν πουλάει εδώ, έχουν κλείσει όμως και οι πελάτες τους. Άρα κλείνει και αυτός. Δεν πλήττονται μόνο όσοι έχουν λιανική πόλη στην Όχι, Ελλάδα. Πάντες πλήττονται. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Και αυτοί που κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό. Απλώς το θέμα είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε όρθιες επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ. Μην βγούμε την επόμενη μέρα χειρότεροι από ό,τι βγήκαμε από την οικονομική κρίση. Διότι η οικονομική κρίση δεν είχε τελειώσει όταν μας βρήκε η υγειονομική. Είμαι τελείως βέβαιον ότι είμαστε από πάνω και κάνουμε αυτό που λέτε. Μάλιστα. Και κάθε μέτρο διαθέσιμο του κράτους, κάθε μέτρο και κάθε ευρώ θα ξοδευτεί. Ένα-δυο ερωτήματα ακόμα, κύριε Υπουργέ, για να προλάβουμε. Για να διατηρήσουμε τη δύναμή μας, την οικονομική, πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να δείξουμε και μία αυτοσυγκράτηση. Με ρωτάνε εδώ, φορτηγά δημόσιας χρήσης, τι θα γίνει, ο κλάδος έχει κάτσει 90%. Μου το λέει ο πρόεδρός της, ο κύριος Σκουλικίδης. Με ρωτάει φίλος μου, διευθυντής τράπεζας, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Γίνεται χαμός, μου λέει, στην τράπεζα. Έχω 15 άτομα ουρά, σήμερα πληρώνονται συντάξεις. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που συνοστίζονται για να πάρουν τη σύνταξη? Βεβαίως έχει απλωθεί το πράγμα σε κάποιες μέρες, αλλά υπάρχει συνοστισμός. Και απλώσαμε σε μέρες τις συντάξεις και θα βάλουμε τα χρήματα κατευθείαν στους λογαριασμούς τους. Είπαμε να μην πάνε να στέκονται στην ουρά, δεν υπάρχει λόγο. Και όμως πάνε. Τα έχουμε πει αυτά, κύριε οικονόμου. Τα κάναμε. Και όμως πάνε, κύριε Υπουργέ. Αν θέλει να πάει να σταθεί στην ουρά, μπορώ εγώ να βάλω δίπλα τον καθένα ένα αγροφύλακα. Τα κάναμε. Είπαμε οι συντάξεις θα πάνε κατευθείαν στους λογαριασμούς. Μην πηγαίνετε στην ουρά να ενημερώσει το βιβλιάριο. Μα δεν μας ακούσαν να το λέμε. Το φτιάξαμε. Βεβαίως το ακούσαμε. Τώρα, έλεγχοι στην αγορά. Τι γίνεται με την αγορά και με την εσχροκέρδεια που καταγγέλλεται από κάποιους? Οι βενζίνες νομίζω έχουν κάπως προσαρμοστεί. Τώρα το πρωί το κοίταξα επίτηδες επειδή θα μιλάγαμε. Είδα τιμή βενζίνης 1,235, ντίζελ κίνησης 1,001. 1 ευρώ δηλαδή, στρογγυλό. Άρα δεν έχουν αποκλιμακωθεί. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τιμή στα καύσιμα έχει πέσει πάρα πολύ. Και όπως και το είχα προαναγγείλει αυτό, είχαμε βγάλει τα συνεργεία τόσο άλλως και πήγαινε πάρα πολύ καλά αυτό και πηγαίνει όπως το έχουμε πει. Διαβάζω από το Twitter αυτό, κοίτανα τώρα. Έχω κάνει retweet, είναι πολύ έξυπνο. Έγραψε ένας, δεν το ξέρω. Τώρα που πήγε 1,3 η βενζίνη, έπεσε απαγόρευση κυκλοφορία. Σύμπαν, είσαι το μεγαλύτερο τρόλ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα καύσιμα πέφτουν πάρα πολύ και θα πέσουν κι άλλο. Ναι, αλλά στην υπόλοιπη αγορά τι γίνεται? Για παράδειγμα, αντισηπτικά και τέτοια δεν έχουμε ακόμα στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί. Σε όλα αυτά τα αναλώσιμα που χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, κύριε Υπουργέ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Κανένας δεν κάνει ό,τι γουστάρει. Και όποιος νομίζει ότι θα κάνει ό,τι γουστάρει, θα το καταλάβει την εβδομάδα. Να πω ότι χθες, που ήταν η πρώτη μέρα που είχε περάσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελέγχους, βγάλαμε τα συνεργεία, κάναμε τους πρώτους ελέγχους και βάλαμε και τα πρώτα πρόστιμα. Και αυτή την εβδομάδα και από σήμερα τα συνεργεία είναι στους δρόμους και θα ανακοινώσω και τα πρόστιμα και θα εξαντλήσω και την αυστηρότητα. Πόσο, μου πόσα, τι, σε τι ύψος φτάνουν τα πρόστιμα? Μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι 1 εκατομμύριο. Από 1.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο. Έχετε βάλει ήδη κάποια? Δεν έχω βάλει εκατομμύρια, έχουμε βάλει ήδη μικρά πρόστιμα, τη τάξη των 5 και 10 χιλιάδων. Πού εντοπίζετε την εσχροκέρδεια εσείς, σε ποια είδη? Στα αντισηπτικά και στις μάσκες. Μάλιστα. Κυρίως στα αντισηπτικά. Και έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ εκεί. Να πω ότι από χθες ο ΦΠΑ πήγε 6%. Άρα όταν πάτε να αγοράζετε πρέπει να αγοράζετε με τον καινούργιο ΦΠΑ, το 6% από 24. Τώρα, ως προς την επάρκεια των αντισηπτικών. Βρίσκεις αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ, αν πας? Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν είχε. Μα σας το είπα μόνος μου. Τα παρακολουθώ ασταμάτητα. Δεν υπάρχει λεπτό της ημέρας που δεν έχω επαφή με την αγορά και τα αντισηπτικά. Μάλιστα. Χθες δεν έβρισκες. Γιατί δεν έβρισκες? Γιατί τα σούπερ μάρκετ είχαν παραλάβει Παρασκευή βράδυ. Και δεν κάναν καινούργια παραλαβή Σάββατο βράδυ. Είχαν τελειώσει. Σήμερα θα βρεις, αν πας. Κυριακή δεν υπήρχαν. Τώρα σήμερα γίνονται παραδόσεις αντισηπτικών. Ακόμα περισσότερες αύριο. Να σας πω ότι δώσαμε με επίγουσες διαδικασίες την άδεια και σε επιπλέον βιομηχανίες που παρήγαγαν μέχρι σήμερα καλλιντικά. Και πήγαμε τη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα και μετατρέπουν αυτή την εβδομάδα τις βιομηχανίες τους. Είχατε σε παραγωγή πει βέβαια από την περασμένη Πέμπτη ότι θα είχαμε επάρκεια.
Είχαν έρθει. Μα την περασμένη Πέμπτη, ξέρετε πόσα παραδόθηκαν στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόσα. Απλώς φύγανε γρήγορα, λέτε. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο παραδόθηκαν. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ο κόσμος ήθελε να πάρει. Τα άλλα υλικά, μάσκες, γάτια κλπ. Βρίσκηκαν σε αυτή τη στιγμή. Και μπήκε και το πλαφόν, έτσι. Βεβαίως ισχύει το πλαφόν. Ισχύει και το πλαφόν. Σωστό, σωστό. Τα τρία κομμάτια. Μάσκες βρίσκεις. Στα σούπερ μάρκετ μου έλεγε προχθές φίλος που αγόρασε μάσκες από το σούπερ μάρκετ συσκευασία των 50, 69 ευρώ. Πήρε δύο συσκευασίες ο άνθρωπος, 138 ευρώ. Δεν σας φαίνεται ακριβό? Και μισοκέρδια σας είπα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την τιμή εισαγωγή και την τιμή πώλησης. Και έχουμε βάλει συγκεκριμένη διάταξη, άρα το ποσοστό κέρδους είναι διατιμημένο. Μάλιστα. Στη διατίμηση που έλεγε η αντιπολίτευση και δέχτηκαν και κριτική γι' αυτό, θα σας πω, δεν θα αποχώρησε, δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Κάποιες χώρες έβαλαν διατίμηση και ήδη έχουν πλήρη έλλειψη αγαθών. Mm-hmm. Κύριε Δεν Υπουργέ, είναι η διατίμηση η λύση. Έτσι. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, είναι πολλά, είναι εκατοντάδες τα μηνύματα που έρχονται και διάφοροι επαγγελματίες μου στέλνουν τώρα, για παράδειγμα, επαγγελματίες στον χώρο των εγκαταστατών, συναγερμών και άλλων εγκαταστάσεων τέλος πάντων. Και αυτά είπε ο Υπουργός, δεσμεύτηκε πριν, ότι τα κοιτάζουν κάθε μέρα. Κύριε, και θα εντάσσονται και καινούργιοι ΚΑΔ μέσα. Να σας πω κάτι κλείνοντας. Παρακαλώ. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όλη η οικονομία επηρεάζεται. Υπάρχει επιχείρηση που δεν επηρεάζεται από το ολικό κλείσιμο των επιχειρήσεων? Εκτός από τα σούπερ μάρκετ, τα είδη τροφίμων κλπ. Και τα φαρμακεία. Αυτά δεν επηρεάζονται. Αυτά οι τζίρου τους έχουν πάει στο Θεό. Ναι, τα σούπερ μάρκετ ενδεχομένως δυνητικά για τώρα, γιατί είναι μόνα τους. Σας πληροφορώ ότι ο πρόεδρος των αρτοπιών με πήρε και μου έστειλε τους ημερήσιους τζίρου που εγώ το περίμενα τα αρτοπία να έχουν τόση τζίρου, που έχουν τόση τζίρου. Οι ζαχαροπλάστες. Εγώ δεν. Ακούστε, δεν είμαστε εκτός πραγματικότητος, αλλά σας είπα. Αυτή η μάχη στο οικονομικό πεδίο έχει το χαρακτήρα μαραθωνίου. Κλείνουμε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Θα τα ξαναπούμε έτσι.